Φάλα ανακοίνωσε είναι η τρίτη πρωτεύουσα της περιφέρειας Πελοποννήσου που υλοποιείται σήμερα. Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης του Φεστιβάλ Ανακύκλωσης Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η αντίστοιχη εκδήλωση στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Η δράση έλαβε χώρα στο κέντρο της Τρίπολης και συγκεκριμένα στην πλατεία Πετρινού με κύριο σύνθημα να είναι «Μειώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε, ανακυκλώνουμε». Μια δράση πάρα πολύ σημαντική, με προτεραιότητα στα παιδιά, με προτεραιότητα στο να γίνει τρόπος ζωής η ανακύκλωση. Η περιφέρεια Πελοποννήσου πλέον είναι πρωτοπόρος πανελληνίως στην διαχείριση των απορριμμάτων. Λειτουργούμε ήδη με ολοκληρωμένη διαχείριση το εργοστάσιο του Παλαιόπουλου. Ένα εργοστάσιο που είναι το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο τρόπο διαχείριση απορριμμάτων. Προχωράμε στη Μεσσηνία και στη Λακωνία με σκοπό το σύνολο τη διαχείριση Πελοποννήσου να διαχειρίζει τα απορριμμάτα του κατά τρόπο σύγχρονο, περιβαλλοντικά θετικό και να απαλλάσσει τη χώρα από τα δυσβάστακτα χρώματα που πλήρωνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τη μία διαχείριση των απορριμμάτων τη. Η επόμενη δράση ήταν αναμενόμενο να είναι η προσπάθεια να γίνει βίωμα, να γίνει τρόπο ζωή η ανακύκλωση. Ξεκινάμε από τα παιδιά, το ξεκινάω από τι πρωτεύουσε των δημών. Είναι ενθαρρυντικό ότι είχαμε σημαντική παρουσία παιδιών και γονέων σήμερα εδώ. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλύτερα, να ενθαρρύνουμε και άλλου να συμμετέχουν και να είναι περισσότεροι οι που θα συμμετέχουν στι δράσει αυτέ. Να ενημερώσω όλου ότι ακολουθεί η επίσκεψη σχολείων τη περιφέρειά μα, τη μονάδα ανακύκλωση τη μάδα διαχείριση των απορριμμάτων. Προτεραιότητα του παλιότερου που λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα. Να προτρέψουμε όλου να κάνουν την ανακύκλωση τρόπο ζωή, έτσι ώστε και ανάμεσα στα άλλα να ελαττώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων που διαχειριζόμαστε και επομένω το κόστο για του πολίτε. Σε κάθε περίπτωση, τα σκουπίδια που δεν διαχειριζόμαστε είναι πολύ ακριβότερα από αυτά που διαχειριζόμαστε, αλλά η ανακύκλωση είναι απαραίτητο βήμα για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη συνολικά αντιμετώπιση και προφανώ οικονομικότητα. Πιστεύω ότι δεν έχει πει ακόμη, αλλά νομίζω ότι δράσει σαν τη σημερινή, δράσει σαν αυτέ που γίνονται σε όλε τι πρωτεύουσε τη περιφέρεια Πελοποννήσου, θα βοηθήσουν στο να πει και θα βοηθήσουν στο να είμαστε πλέον μια περιφέρεια ευρωπαϊκή και μια χώρα συμβούλια. Στην εκδήλωση περιλαμβανόταν πλήθος δραστηριοτήτων για τα μικρά παιδιά, ενώ δόθηκαν αρκετά αναμνηστικά δωράκια, μεταξύ των οποίων και δύο τάμπλετ σε δύο μικρούς φίλους της εκδήλωσης μετά από κλήρωση. Χρειάζεται το κίνητρο και βέβαια το κίνητρο πρέπει να είναι κίνητρο σύγχρονο, γι' αυτό και γίνεται συγκεκριμένη κλήρωση. Θα συνεχίσουμε με τέτοιου είδους δράσεις, έτσι ώστε, σας είπα και πριν, η ανακύκλωση να είναι προτεραιότητα για τα νέα παιδιά, άρα για όλους μας. Στόχος των διοργανωτών είναι η εμπέδωση της ιδέας της ανακύκλωσης από τον πληθυσμό, που θα βοηθήσει αρκετά και την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου μέσω της ΔΙΤ απορριμμάτων. Έχουμε αναλάβει το πρόγραμμα της περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την ανακύκλωση. Εδώ θα γίνει ένα φεστιβάλ ανακύκλωσης, το οποίο διαδραματίζεται από, έχει ξεκινήσει δηλαδή τη Δευτέρα πριν δύο μέρες στις κεντρικές πόλεις της Πελοποννήσου. Ξεκίνησε από την Καλαμάτα, εχθές συνεχίστηκε στη Σπάρτη, σήμερα είμαστε στην ωραία Τρίπολη, αύριο πάμε στην Κόρινθο, την Παρασκευή στο Άργος και κλείνει όλος αυτός ο κύκλος στο ωραίο Ναύπλιο. Οι δράσεις είναι στα πλαίσια των μεγάλων έργων που εξελίσσονται στην Πελοπόννησο και όλο αυτό το φεστιβάλ στην ουσία είναι να εκπαιδεύσουμε ηλικιακά το μικρό κοινό, να το πω έτσι, της Πελοποννήσου, στο να παιδευτεί εντός εισαγωγικών στην ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να ξεκινά από τις μικρές ηλικίες, ώστε να υπάρχει αυτή η κουλτούρα ανακύκλωσης από τα μικρά παιδιά, και να εξελίσσονται και στους μεγάλους όσο αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν. Η ανταπρόκληση είναι πάρα πολύ θετική. Γίνονται και εδώ κάποιες δράσεις που αφορούν τα παιδιά. Είναι μέσα όλο αυτό το event, έχει να κάνει με παιχνίδια, γιατί έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο που να προσελκύει τα παιδιά. Οπότε τα παιδιά που εκπαιδεύονται μέσω των παιχνιδιών στην ανακύκλωση. Επί της ουσίας εκπαιδεύονται πάνω στο να μπορούν να ξεχωρίζουν και τους κάδους στο πλαστικό, στο χαρτί, στο γυαλί, στο χαρτί και προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε όλες αυτές τις αξίες της ανακύκλωσης ώστε να μπορούν με ένα έτσι πιο χαροπό τρόπο. Ναι, θα δοθούν δύο τάμπλετ, θα υπάρχουν δύο κληρώσεις, η μία θα είναι στις 7 και η άλλη στις 8 η ώρα. Αναλόγως και τη συμμετοχή, πάντως δύο τυχερά παιδάκια θα κερδίσουν δύο τάμπλετ Lenovo
που δίνουμε στο τέλος της εκδήλωσης. Θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Είναι ακόμα στην αρχή του αυτό το πράγμα και χρειάζεται και λίγος χρόνος, αλλά η ανταπόκριση και τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τον κόσμο είναι πολύ θετικά. Θεωρούμε ότι όλα αυτά αποσκοπούν, έχουν να κάνουν με την αηφόρο ανάπτυξη, και το πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές οι ενέργειες συνδυάζονται και με τα μεγάλα έργα που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο. Εντάξει, στις 5 μονάδες της Πελοποννήσου, που αυτή τη στιγμή η Πελοπόννησος διαθέτει το καλύτερο σύστημα ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον κόσμο της Πελοποννήσου και για αυτά τα παιδιά που τώρα αρχίζουν και μαθαίνουν την αξία της ανακύκλωσης.